Σήμερα έχουμε μαζευτεί εδώ η Εκπαιδευτική Επιτροπή του ΦΟΤΑ και κάλεσε όλους τους μάρτους για να συζητήσουν για την πορεία της υλοποίησης της αναδρομής του ΠΕΔΑ, για την πορεία ο κύριος τοπικών σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων και άλλα θέματα τα οποία έχουν συμβεί αυτή την περίοδο ή βρίσκονται σε εξέλιξη και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή τις αποφάσεις της δημιουργικής και της κυβέρνησης που έχει να κάνει με τους Δήμους. Πρώτα απ' όλα, δημιουργήσαμε την Εκπαιδευτική Επιτροπή έτσι ώστε να παρακολουθήσουμε ή να ενημερωθούμε για τους Δήμους της Πελοποννήσου, η οποία βρίσκεται στην τελική του φάση και υπήρχε μια διαπραγμάτευση μεταξύ της δημιουργικής και της ΤΕΒΑ. Χωρίς να ξέρουμε ούτε τι ελέγχει. Και δυστυχώς, ξανά λέω αυτό το οποίο μας είχε υποσχεθεί ο Υπουργός, ο κ. Τσιρόνης, ότι θα το πρότεινε να συμμετάσχουμε, δυστυχώς δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Παρ' όλα αυτά, εμείς και κάναμε αυτό που έπρεπε, φτιάξαμε την επιτροπή, η οποία αποτελείται από μένα, από τον κ. Λυπιώτη και από τον Δημήτρη Κοστούρ, οι τρεις μας. Επομένως, χρειάζεται καταρχάς να συμμετέχουμε όλοι σε αυτή την προσπάθεια, να μην υπάρχουν δύο και τρεις τάσεις, να λένε μόνο μία. Το δεύτερο θέμα είναι ότι πρέπει να κινηθούμε δραστήρια προς πάσα κατεύθυνση για να υπερασπιστούμε τα δίκαια αιτήματα τα οποία έχουμε. Και τρίτο, να μην απορριφθούμε αποφάσεις στις οποίες δεν συμμετείχαμε εμείς σαν βαθμός πρώτης του διοίκησης. Επομένως, σε αυτή θεωρώ και δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να διαφωνεί. Έτσι πρέπει να κινηθούμε και σε αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε τι βρήκε μέσα. Εμείς κάναμε ένα έγγραφο σήμερα προς τον Υπουργό τον κ. Σταθάκη, ζητάμε ενημέρωση. Και βέβαια δεν μας έχει δοθεί απάντηση. Δεν σας λέω ότι έκανα την προσπάθεια μέσα από γνωστούς που είχα να μπορέσω να προσεγγίσω τον κύριο Σταθάκη, μήπως κλείναμε σήμερα ένα ραντεβού. Δυστυχώς αυτό δεν κατέστηκε να πω. Από εκεί και πέρα υπάρχει πάρα πολύ σοβαρά θέματα όσον αφορά στα τοπικά σχέδια τα οποία πρέπει να προχωρήσουμε όλοι για να μπορούμε να φτιάξουμε τον ΠΕΔΑ και σαφώς έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία για να κηρύξουμε τον ΠΕΔΑ να έχει κάποιο σύμβουλο ώστε να αναλάβει και να ξεκινήσει από μετρική βάση, στηριζόμενος βέβαια στα τοπικά σχέδια διαχείρισης, τα οποία πρέπει άμεσα να υποβάλουμε όλοι εμείς, όλοι οι Δήμοι. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά στο ζήτημα του κόστου της προσωπικής διαχείρισης, που εξαρτάται από το συνολικό τονάζ, που σημαίνει που εξαρτάται από το αν ένας Δήμος μικρός είναι μικρός, έχει λίγα Δήμους και αν υπάρχει ένας Δήμος μεγάλος, ο οποίος έχει περισσότερους τόνους. Εγώ με λίγα λόγια, επειδή είπα εδώ και αρκετές φορές και θα σας δώσω και τα χαρτιά, από το 2014 που εργαζόμαστε, μιλάω για τον Δήμο, έναν Δήμο που είναι 5,5 τόνο, το σημερινό περιέχει τα στοιχεία του πράσινου κάτω, δηλαδή τα συνήθεια και δουλειά κάτω για να μεγαλώσουν. Δηλαδή και τα δύο υλικά καταλήγουν στην ίδια μονάδα για να κάνουν διαχείριση. Από τα στοιχεία που συλλέξαμε, ένα ποσοστό 51% της συνολικής ποσότητας οδηγήθηκε προς χρηματοποίηση. Πρόκειται για υλικό με υψηλή περιεκτικότητα σε προσμίξεις όμως, που προέρχεται κυρίως από το πράσινο κάτω. Από την ποσότητα αυτή, δηλαδή 2.750 τόνοι, μετά την ορίμανση και το ραφινάρισμα, προκύπτει ως καθαρό ποσό περίπου το 9%. Δηλαδή, από αυτό που οδηγήσαμε στην προσωπική, είναι 375 τόνοι, και θα σας πω γιατί το λέω, γιατί θα το λέω σε νούμερα. Θα πέθα σε μια σχήμα, 375 τόνοι είναι ένα καθαρό ποσό, το οποίο το υλικό το στείλαμε για έλεγχο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και αυτή τη στιγμή στη διαδικασία έλεγχου για να δούμε ποια θα είναι η λεγόμενη χρησιμότητά. Το ποσό αυτό είναι καθαρικά λοιπόν από αρμοδίους όπως είπα τους προηγούμενους φορείς, το ποσοστό της ανάκτησης των ακτοσυνολικών για το έτος 2014-2015 ανήλθε στο ποσοστό του 19%. Δηλαδή, 1045 τόνοι ανακτήθηκαν από το σύνολο των 5.500 τόνων που έχουμε διαχειριστεί και
οδηγήθηκαν σε εκμετάλλευση μέσω πώληση εταιρείε αναπληρώσιμων υλικών. Ενώ ένα σημαντικό ποσοστό που αντιστοιχεί σε 1.650 τόνους ή 2.500 δεματοποιημένες και επεξεργασμένες μπάλες παρέμεινε ως υπόλοιπο. Κάθε μπάλα είναι περίπου 650 κιλά. Δεματοποιήθηκε και αποθηκεύτηκε προσωρινά. Τώρα, μία τέτοια μονάδα για να λειτουργήσει ορθά μετά από 1,5 χρόνο λειτουργίας θέλει τα εξής. Ζητείται πάντα ένας επικεφαλής εργοδηγός, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την λειτουργία της μονάδας και έχει το συντηρητισμό όλων των εργασιών. Δεύτερον, απαιτούνται δύο χειριστές, ένας μόνιμα στην αεροπάγη, τροποδοσία γραμμής και ένας δεύτερο μηχάνημα για την περιφερειακή κίνηση. Τρίτον, απαιτούνται δύο χειριστές κλαρκ φορτηγών, ένας χειριστής πρέσας και 12 εργάτες γραμμής για τη χειροδιαλογή. Επίσης, υπάρχει καταγραφή και ενημέρωση, απαιτούνται δύο. Θα τελειώσουν έτσι. Η ισχύ είτε αυτή είναι του Φώστα, είτε αυτή είναι τη ΠΕΡ, δεν είναι τη γνώση. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να διαχωριστούμε και να διασπαστούμε. Το συμφέρον των Δήμων μας, είτε είναι μικρός ο Δήμος είτε είναι μεγάλος, έχει την ίδια βάση και την ίδια βαρύτητα. Με πάρα πολύ σεβασμό λοιπόν, θέλω να ακούσετε μια μικρή τοποθέτηση. Γιατί είτε από παρανόηση, είτε ενδεχομένως από κάποιες σκέψεις περίεργες που μπορεί να εξυφαίνουν κάποιοι, στόχος και σκοπός είναι να διαλύσουν ή να διαμερίσουν την ενότητα των Δημάτων και των Δήμων και των Δημοτικών Συμφέρων, είτε αυτός είναι στήκος στο Κώστα, είτε αυτός είναι ο Δημοτικός. Το ζήτημα λοιπόν που δείχνετε αυτή τη στιγμή, είναι ότι θα πρέπει όλοι κάτω από τη συγκεκριμένη εμπειρία που έχουν. Άλλος που έχει το πρόβλημα με το σκουπίδι, όπως είναι ο πρόεδρος του Τρίγωνο, όπως είναι ο πρόεδρος της πόλης. Άλλοι οι οποίοι έχουν άλλες μεθοδολογίες έχουν ακολουθήσει. Μέσα από μια δικοτομητική συζήτηση, εμείς θα πρέπει να αποφασίσουμε. Σταματάμε επί τόπου το λεγόμενο έργο του Δήμου, ζητάμε δηλαδή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Στο τελείωσε εδώ πέρα, αναλαμβάνοντας την ευθύνη το Υπουργείο να μην επιμερίσει τα πρόστιμα στους Δήμους. Ένα πρόβλημα. Δεύτερον, υπάρχει κάποια άλλη μεθοδολογία την οποία θα πρέπει συντονιστικά όλοι εμείς να δραστηριοποιηθούμε και να πούμε τι ακριβώς θα γίνουμε. Και το τρίτο και το τελευταίο, αν θα πρέπει πραγματικά να γίνει η διαπραγμάτευση και τι θα χρησιμοποιηθούμε από την όποια διαπραγμάτευση τους δείτε. Αυτές είναι οι τοποθετήσεις που πρέπει να κάνουμε σήμερα και από εδώ, από αυτή την αίθουσα, πρέπει να σηκωθούμε έχοντας βγάλει τα δικά μας τα συμπεράσματα. Αυτή είναι η θέση μας. Υπάρχει κάποιος που διαφωνεί με αυτό το πράγμα, με αυτές τις ενέργειες που έχουν γίνει. Και ξέρετε, δεν είναι θέμα με τον Ανδρικό που είναι τώρα γνώση. Αλλά δεν υπάρχει πιο ενωτικό ή πιο ίδιο άνθρωπο. Και μου φαίνεται εξαιρετικά περίεργο κάποιον να φωνάζει αυτόν. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποια διαφωνία. Σήμερα σε έχει να γίνει πρόταση στο Υπουργείο, την οποία ο Υπουργό είπε θα τυπολογηθεί σε βάση περιπτώσει την επιλογή. Και επειδή έχουν δοθεί διάφορε υποθεσμίε περί περίφημη διαπραγμάτευση, προσωπικά καταθέτω την άνευ ουσίας και αρχίας και η επιτροπή που συστήνουμε και η όποια διαπραγμάτευση. Για μένα προσωπικά έχει τελειώσει αυτή η διαπραγμάτευση. Δεν υφίστα. Και το είπαμε και εκεί στη δική μας τοποθέτηση και το παραλαμβάνω και εγώ σήμερα. Ο έλεγχος, την κυριότητα των απορριμμάτων που έρχεται να αποφασίζει. Αυτό που δεν έχει δεν μπορεί να σκητάει. Τέλος.